Τσόπουλο. Και ο τελευταίος ομιλητής, ο εξ αριστερών, ο κ. Χατζημουρατής από την Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στην ανδρολογία, είχα πάρα πολύ μεγάλους προβληματισμούς. Μου αρέσει πάρα πολύ να ψάχνω στις βάσεις δεδομένων, να βρίσκω πράγματα. Εδώ όμως το τι προέρχεται από την Ελλάδα και το τι όχι είναι πραγματικά πολύ δύσκολο κανείς να το αυτοματοποιήσει. Γι' αυτό το λόγο θέλω να δείξω το τι έκανα. Καταρχήν έκανα μία παραποίηση ελαφρώς. Επέκτηνα τον όρο ανδρολογία και χρησιμοποίησα τον όρο sexual dysfunction αντί για erectile dysfunction, θέλοντας να βάλω μέσα και οτιδήποτε υπάρχει για γυναικεία σεξουαλικότητα. Και το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι το male infertility. Αυτά σαν keywords. Αλλά επειδή είδα ότι αυτοί οι δύο όροι μονάχα δεν μπορούν να καλύψουν όλο το αντικείμενο, γιατί έχει κάποια προβλήματα στα MES, η βάση δεδομένων της PubMed, έβαλα και δύο πιο γενικούς όρους, το penis και το sperm, τα οποία μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Παρόλα αυτά όμως, και παρότι μπήκε το Greece στην κατηγορία του, ουσιαστικά του corresponding author, του συγγραφέα ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για την εργασία αυτή, πάλι είχαμε προβλήματα, δεν τις βρίσκαμε όλες τις εργασίες, ή τουλάχιστον όλες δεν μπορεί να τις βρει κανένας. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να γίνει και μια συμπληρωματική έρευνα με βάση συγκεκριμένα ονόματα ερευνητών, αυτά που εγώ γνωρίζω ή φανταζόμουν τουλάχιστον ότι θα είχαν κάποια σχέση. Λοιπόν, απομόνωσα τα ουρολογικά και αυτό κυρίως αφορά το κομμάτι της υπογονιμότητας, όπου δυστυχώς, αν θέλετε, υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες από γυναικολόγους σε σχέση με την υπογονιμότητα και όχι, δεν αναφέρομαι βέβαια στην εξωσωματική γονιμοποίηση αυτή καθ' αυτή, αλλά ακόμα και για λήψη σπέρματος από τον όρχη και άλλα παρεμφερή θέματα. Ακολούθησα την ίδια ταξινόμηση. Ο κύριος Γιαννακόπουλος είχε την ατυχία να μου τη στείλει τις διαφάνειές του πρώτες, οπότε ακολούθησα την ίδια δομή για λόγους ομοιομορφίας, αν θέλετε. Αλλά απέφυγα τους συγκριτικούς πίνακες. Δεν ξέρω γιατί, παρότι είχα δει ότι όλοι είχαν συγκριτικούς πίνακες, δεν ήθελα να αναφερθώ σε συγκριτικούς πίνακες. Και πήρα τα πανεπιστήμια, όχι βορρά προς νότο, να μην έχουμε παρεξηγήσεις, κατά αλφαβητική σειρά λοιπόν, αρχίζοντας από την Αθήνα. Βλέπετε κανείς ότι στην πρώτη ομάδα, δηλαδή τις αμυγώς ελληνικές, αν θέλετε, εργασίες 19, με αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές γύρω στο 125, εδώ να διευκρινίσω ότι υπάρχουν και αρκετές συνεργασίες με γυναικολογικές κλινικές, λιγότερες στη δεύτερη ομάδα, αρκετά ισορροπημένες από ανασκοπήσεις και από ερευνητικές εργασίες. Πάντοτε θέλουμε οι ερευνητικές εργασίες να είναι πρώτες, πάρα πολύ καλές οι ανασκοπήσεις, αλλά αν δεν έχουμε και πρωτότυπη μελέτη, πρωτότυπη έρευνα, δεν έχει ίσως ιδιαίτερη σημασία. Εδώ ερχόμαστε στα δικά μας ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη, όπου εντάξει, αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής για αυτό που παρουσιάζω αυτή τη στιγμή, για 33 εργασίες από την αμυγός από τη δικιά μας παραγωγή, 21 από την συνεργασίες με τα διάφορα κέντρα, με ένα πολύ μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών που ξεπερνάνε τις 800 όπως βλέπετε, και με μια πολύ καλά ισορροπημένη επίσης παρουσία όσον αφορά την κατανομή μεταξύ ανασκοπήσεων και ερευνητικών εργασιών. Στη Θεσσαλία τα πράγματα είναι λίγο πιο πτωχά. Εντάξει, δεν θέλω να κάνει κάποιο σχόλιο ο κύριος Μελέκος, δεν θέλω να κατηγορήσω. Λοιπόν, μία εργασία βρήκα τουλάχιστον. Αν υπάρχει κάποια άλλη, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μου πείτε ότι έχει ξεφύγει. Από την Αλεξανδρούπολη, από τη Θράκη, το Δημοκρίτιο, πάλι βλέπω μία εργασία με 15 βιβλιογραφικές αναφορές, μία ερευνητική εργασία, μία πρωτότυπη εργασία. Από τα Γιάννενα, και εδώ τα πράγματα βέβαια είναι αρκετά έντονα. Νομίζω ότι ξέρετε, είναι γνωστό σε όλους λίγο πολύ από πού προέρχονται αυτές οι εργασίες. Δεν τις χώρισα σε υπογονιμότητα και αισθητική δυσλειτουργία, γιατί νομίζω ότι σε όλους λίγο πολύ είναι γνωστό ότι οι δικές μας είναι κυρίως το κομμάτι της αισθητικής δυσλειτουργίας. Των Ιωαννίνων είναι κυρίως το κομμάτι της υπογονιμότητας. Πραγματικά πάρα πολλές εργασίες, πάρα πολλές βιβλιογραφικές αναφορές. Και αναφέρομαι μονάχα, πάλι το ξαναλέω, σε αυτές οι οποίες προήλθαν κυρίως από τα ελληνικά κέντρα, κυρίως δηλαδή από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μία εργασία βρήκα από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης χωρίς βιβλιογραφικές αναφορές. Δεν ξέρω αν κάνω κάποιο λάθος. Μακάρι να κάνω κάποιο λάθος και να μου έχει ξεφύγει κάποια από τις εργασίες αυτές. Και η τελευταία διαφάνεια, μετά την Πάτρα, την οποία έχει επίσης ένα πολύ σημαντικό έργο, έτσι, με αρκετές αναφορές, με αρκετές εργασίες, βλέπετε και με ειδικά περισσότερες αναλογικά πρωτότυπες εργασίες ή ερευνητικές εργασίες. Με αρκετά citations που πλησιάζουν τα 200, 180 και περισσότερα. Πολλές όμως εργασίες, και αυτό είναι επίσης άξιο σχολιασμού, προέρχονται από τις κλινικές του ΕΣΥ και από διάφορα ιδιωτικά κέντρα. Είναι όλες οι κλινικές του ΕΣΥ και όλα τα ιδιωτικά κέντρα της Ελλάδας. Δεν τα χώρισα γιατί θα ήταν όλες από μία ή δύο.
ανακέντρο και δεν θα είχε ίσως σημασία, θα ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Αν το δει κανείς όμως αθρηστικά, είναι άξιο λόγου να δει ότι έχει 12 ερευνητικές εργασίες, 12 πρωτότυπες εργασίες από μη πανεπιστημιακές κλινικές με 25 βιβλιογραφικές αναφορές. Και εδώ είναι ουσιαστικά οι 5 καλύτερες, αν θέλετε, εργασίες, καλύτερες με βάση τον αριθμό των αναφορών που πιστεύω ότι είναι πολύ πιο σημαντικός σε σχέση με το impact factor που έχουν τα περιοδικά στα οποία δημοσιεύθηκαν. Είναι εργασίες οι οποίες είναι μόνο από ελληνικά κέντρα και είναι μόνο ερευνητικές εργασίες, όχι ανασκοπικές. Δεν έβαλα ανασκοπικές εργασίες. Σε ανασκοπικές εργασίες δικές μας και από τα Γιάννα ίσως έχουμε και λίγο καλύτερα νούμερα. Βλέπετε τις αναφορές, είναι 39, 34, 29, 26, 21. Είμαι πολύ ευτυχής να πω ότι οι περισσότερες από αυτές, όπως βλέπετε, είναι από την δικιά μας πανεπιστημιακή κλινική και μία από την κλινική του κυρίου Σοφικίτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή απουσιάζει προς το παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και